Γεια σας, κυρία Διδασκάλου. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Πώς είστε? Καλά, καλά. Να, γύρισμα. Θα πεις ότι ήταν ένα ατύχημα. Ότι ήταν η κακιά στιγμή, ότι ακριβώς είπε η Ελένη. Γιατί να το κάνω αυτό? Θα πεις ότι ο γιος σου ήταν ευέξαπτος. Ότι ήταν καυγατζής. Σας έχει ήδη εκβιάσει ο Κυπρέος. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια της δίκης. Εγώ spoiler δεν κάνω, γιατί πρώτον με μαλώνουνε στο Instagram και μου λένε μην λέτε spoiler, δεν θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνεται μετά, μην μας τα λέτε, και έχουν δίκιο. Αυτό που εγώ, παιδιά, πραγματικά θεωρώ το μεγαλύτερο spoiler μακράν είναι η ποιότητα αυτή, η αισθητική αυτή που μπαίνει στα ελληνικά νοικοκυριά δωρεάν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αποφάσισες να μιλήσεις τώρα, Ελένη. Γιατί μας κράτησες ένα ολόκληρο χρόνο με υποψίες? Η Μυρσίνη δεν είναι ένας απλός χαρακτήρας, είναι μια γυναίκα και πανούργα και ευαίσθητη. Θα γίνει κάτι στο τέλος ώστε να μαθευτούν? Αυτό μόνο πείτε. Επιμένει μας τώρα, επιμένει. Δεν θα το πω αυτό. Τα νούμερα εσείς τα κοιτάτε κάθε μέρα? Εγώ ποτέ. Ποτέ. Ούτε νομίζω οι συνάδελφοι κοιτάζουμε νούμερα, παιδιά, ποτέ. Πηγαίνουμε και κάνουμε αυτό που ξέρουμε με τον καλύτερο τρόπο κάθε μέρα. Από άγχωση όμως ότι τα νούμερα στο Big Brother, ας πούμε, ήταν εξ αρχής πάρα πολύ δυνατά. Υπάρχει θέση για όλους. Από εκεί και πέρα το κοινό μένει να αποφασίσει ποια αισθητική και ποιο θέαμα υποτιμά την νοημοσύνη του ή όχι. Κάνοντας τα τελευταία 9 χρόνια ένα μονόλογο με γεμάτα θέατρα, δεν μπορώ να πω παρά το ότι το κοινό ξέρει πραγματικά και να τιμάει τις καλές δουλειές. Μέσα στην κρίση έζησα από το θέατρο, ας πούμε. Με ένα μονόλογο, έτσι, σας το τονίζω. Έχω μόνο ευγνωμοσύνη να δηλώσω γι' αυτό. Μπορεί τελευταία στιγμή να αλλάξει την απόφαση. Εσύ είσαι έτοιμος, όπως είπαμε? Είμαι. Αλλά θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω. Η ελληνική τηλεόραση έχει ζήσει δόξες τρομερές, αλλά νομίζω ότι αυτή η σειρά θα οριοθετήσει, είναι εποχές πλέον, πριν και μετά τις μέλισσες.